Οκ. Μπορείτε να πάρετε την θέση της μισή λαμπάδας. Δηλαδή να ξαπλώσετε κοντά στο τοίχο. Να έχετε ένα μαξιλάρι μαζί σας. Να βάλετε τα πόδια σας ψηλά στο τοίχο. Με τους κλουτούς κοντά στο τοίχο και ένα μαξιλάρι κάτω από τους κλουτούς. Βολευτείτε να είστε άνετοι, τα μάτια σας κλειστά και μπορείτε να αρχίσετε με την κίνηση των χεριών και τις βαθιές αναπνοές. Με τα χέρια ανεβαίνοντας πάνω και πίσω εισπνεύστε πλήρη εισπνοή με την κοιλιά, πλευρά και στήθος, κράτημα εκεί και με την εκπνοή αφήστε τα χέρια σας, φέρτε τα πίσω και πλάι σας. Κάντε αυτό συνέχεια, ανανεώνοντας τους πνεύμονες, την καρδιά, τον εγκέφαλο, το νευρικό σύστημα και το νου. Κάντε αυτό με συγκέντρωση. Εισπνοή προς το πάνω και πίσω. Λίγο κράτημα. Και εκπνοή γυρίζοντας τα χέρια δίπλα σας. Ακούστε την αναπνοή στο λαιμό σας, σαν τον ήχο της θάλασσας καθώς κυλάει ο αέρας μέσα από το λαιμό σας. Συνεχίστε την αναπνοή και την κίνηση με τα χέρια σας, αλλά όλο και πιο αργά και συνειδητά, σαν μια κίνηση μπαλέτο, αργά με χάρη, με ομορφιά και συγκέντρωση. Κάντε την κίνηση μία τελευταία φορά τώρα,
πλήρη εισπνοή, λίγο κράτημα και εκπνοή. Τώρα αφήστε τα χέρια σας χαλαρά και αρχίστε με την κίνηση του κεφαλιού. Πλήρη εισπνοή με την κοιλιά, τα πλευρά και το στήθος. Με το κράτημα γυρίζετε το κεφάλι δεξιά, το κρατάτε, χαλαρώνετε και με την εκπνοή γυρίζετε το κεφάλι στο κέντρο. Και μετά πάλι εισπνοή, πλήρη εισπνοή, κράτημα και γυρνάτε το κεφάλι αριστερά. Χαλαρώνετε και με την εκπνοή χαλαρώνετε γυρίζοντας το κεφάλι στο κέντρο. Συνεχίστε τώρα με την κίνηση αυτή, δεξιά και αριστερά, σε συγχρονισμό με την αναπνοή σας. Κάντε την κίνηση μερικές φορές ακόμα με το κεφάλι, με την αναπνοή, χαλαρώνοντας τον αυχένα και τους ώμους. Κάντε την κίνηση μία φορά ακόμα. Και τώρα μπορείτε να φέρετε τα χέρια σας και να πιέσετε στο πάνω μέρος των ώμων με τα δάκτυλα και τους αντίχειρες, κάνοντας λίγο μασάζ στους ώμους σας, μόνοι σας. Βρείτε το τρόπο να πιέσετε με τα δάκτυλα και οι αντίχειρες τους μυς των ώμων, κάνοντας μασάζ εκεί. Και προχωρώντας προς τον αυχένα, βρείτε τρόπους με αγάπη και συγκέντρωση να πιέσετε και να κάνετε μασάζ στον αυχένα σας. Βρείτε τα σημεία που είναι σφιγμένα και χρειάζονται την βοήθειά σας
να χαλαρώσουν. Δώστε αυτή την φροντίδα στον εαυτό σας. Και προχωρήστε τώρα στο κρανίο, κάνοντας μασάζ στο κρανίο σας, με τα δάκτυλα, με τις παλάμες, χαλαρώνοντας το δέρμα και τους μυς του κρανίου. Απελευθερώστε όλο το δέρμα και τους μυς του κεφαλίου σας από την ένταση και το τέντωμα. Ευχαριστηθείτε την φροντίδα του εαυτού σας. Χαλαρώστε καλά-καλά όλο το κεφάλι σας με τα χέρια σας. Βρείτε που υπάρχει ένταση ή πόνο και χαλαρώστε το. Και φέρτε τις παλάμες και τα δάκτυλα σας στο πρόσωπο και αρχίστε να κάνετε μασάζ στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια, τα μάγκουλα. Χαλαρώστε όλους τους μυς του προσώπου σας. Ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια και κάτω από τα μάτια. Χαλαρώστε τους μυς και το δέρμα. Ξεκουράσαμε τα μάτια με το να βάλετε τις παλάμες σας επάνω στα μάτια, με αν θέλετε τις φτέρνες των παλάμων στα μάγουλα, στον οστό των μάγουλων, και τα δάκτυλα προς το πάνω ακουμπάνε στο μέτωπο, ώστε οι παλάμες σας απαλά-απαλά σκεπάζουν τα μάτια χωρίς να τα πιέζουν. Ακουμπάνε στα μάγουλα και στο μέτωπο. Μείνετε εκεί, αφήνοντας την θερμότητα και θεραπευτική ενέργεια που υπάρχει στις παλάμες σας να ρέει μέσα στα μάτια σας, να ξεκουράσει και να ανανεώσει τα μάτια, τα οπτικά νεύρα και τον εγκέφαλο.
Συνεχίστε να αφήσετε αυτή την ήρεμη θεραπευτική ενέργεια να ρέει από τις παλάμες σας, μέσα στα μάτια σας και στον εγκέφαλο και να ξεκουράσει, να ενδυώσει τα μάτια, τα οπτικά νεύρα και τον εγκέφαλο. Τώρα μπορείτε να αφήσετε τα χέρια σας και να τα φέρετε τις παλάμες, το δεξί παλάμι στην κοιλιά και το αριστερή στο στήθος. Μείνετε εκεί με μία παλάμη στην κοιλιά και μία στο στήθος. Ξεκουραστείτε εκεί. Αφήστε τα πόδια σας να είναι χαλαρά, όχι σφιγμένα. Αφήστε τους κλουτούς να χαλαρώσουν. Η μέση σας ξεκουράζεται, χαλαρώνει. Και αφήστε όλη την σπονδυλική στήλη να χαλαρώσει. Οι ώμοι ξεσφίγγουν, χαλαρώνουν. Τα χέρια είναι χαλαρά. Νιώστε την ενέργεια από τις παλάμες σας να ρέει μέσα στην κοιλιά σας. Αφήστε τους μυς της κοιλιάς να χαλαρώσουν. Αφήνοντας και το ηλιακό πλέγμα να ξεσφίξει και να χαλαρώσει. Νιώστε το στήθος σας, ηρεμία στο στήθος. Αφήστε τον αυχένα να χαλαρώσει. Οι ώμοι και ο αυχένας χαλαρώνουν. Και αφήστε το πρόσωπό σας να χαλαρώσει. Όλοι οι μυς του προσώπου, το σαγόνι, χαλαρώνει. Τα μάγκουλα χαλαρώνουν.
αφήστε τα μάτια σας να χαλαρώσουν. Αφήστε το μέτωπό σας να χαλαρώσει. Αφήνοντας τον εγκέφαλο να ηρεμήσει και να ανανεωθεί. Αφήστε τον εγκέφαλο και ο νους να ηρεμήσουν και να ανανεωθούν. Μπορείτε να καταβάσετε τα πόδια σας και να γυρίσετε προς δεξιά. Και να πάρετε όσο χρόνο χρειάζεστε να συνέρχεστε στην εγκρήκριση και να καθίσετε.
Σήμερα είναι το πέμπτο μάθημα του πρώτου χρόνου αυτογνωσίας. Θα θυμηθείτε ότι δύο μαθήματα πήρετε σε βίντεο, σε DVD. Και ελπίζω να το δείτε, αν δεν το έχετε δει σύντομα, για να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Επίσης προτείνω καθημερινά να κάνετε τη μισή λαμπάδα όπως κάναμε σήμερα, με τις κινήσεις των χεριών, κινήσεις του κεφαλιού, ίσως λίγο μασάζ στο κεφάλι σας, λίγη ενέργεια στα μάτια, λίγη ενέργεια στην κοιλιά και στήθος. Είναι ένα πολύ καλό τρόπο να ανανεώσετε τον εαυτό σας. Και θα έχει πολύ καλή επίδραση και στην υγεία σας, αλλά και στα συναισθήματά σας και στην διάβγειά σας. Και σήμερα θα συνεχίσουμε την συζήτηση επάνω στην ουράνια προφητεία και θα συζητήσουμε συγκεκριμένα την τέταρτη επίγνωση, και αυτό είναι σε σχέση με τους ρόλους που παίζουμε. Όταν γεννιόμαστε, είμαστε σχετικά ελεύθεροι από ρόλους, είμαστε σχετικά ειλικρινείς, λέμε τι θέλουμε, προσπαθούμε να εκφράσουμε τις ανάγκες μας με ένα απλό τρόπο, αλλά καθώς οριμάζουμε, μαθαίνουμε από τους ανθρώπους γύρω μας, από τους γονείς κυρίως, αλλά και δασκάλους και άλλους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας, να αρχίζουμε να παίξουμε ρόλους. Να παίξουμε ρόλους για να μπορούμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Τους ρόλους τους παίζουμε για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτο, για αυτοπροστασία. Προσπαθούμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τους άλλους, να μην μας ελέγχουν, να μην μας καταπιέζουν, να μην πάρουν από μας πράγματα που δεν θέλουμε να δώσουμε. Και αρχίζουμε να αντιδράμε με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι να κλεινόμαστε, να γινόμαστε απόμακροι. Ένας άλλος τρόπος είναι να γινόμαστε επιθετικοί, να κάνουμε επίθεση. Θα συζητήσουμε αυτούς τους τρόπους αντίληψης, αλλά μαθαίνουμε να αντιδράμε σε μια προσπάθεια να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Δεύτερος λόγος είναι ότι βλέπουμε ότι παίζοντας αυτούς τους ρόλους και λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε εμείς να πάρουμε αυτό που θέλουμε από τους άλλους. Μπορεί αυτό που θέλουμε να είναι η προσοχή, ή κάποιες χάρες, η εξυπηρέτηση, ή απλώς να μας αφήνουν ήσυχοι. Τότε το παίζουμε επίσης δεύτερο λόγο, να ελέγξουμε τους άλλους. Και γίνεται μία μάχη δυνάμεων. Ποιανού θέληση θα κυριαρχήσει. Όταν έχουμε διαφορετικές ανάγκες, προσπαθεί ο καθένας να πάρει αυτό που θέλει, να προστατεύει τον εαυτό του πρώτο, αλλά να πάρει αυτό που θέλει από τον άλλον. Μερικές φορές απλώς το κάνουμε για να έχουμε το ενδιαφέρον των άλλων, να μας προσέχουν. Τώρα, ποια είναι αυτή η ρόλη? Ο πρώτος ρόλος είναι ο τρομοκράτης, θα το ονομάσουμε τρομοκράτης, ο επιθετικός άνθρωπος. Γίνομαι επιθετικός και με την επιθετικότητά μου, είτε λεκτική είτε σωματική, κάνω τους άλλους πιο πέρα από το φόβο τους πιθανόν να κάνουν αυτό που θέλω εγώ, και από το φόβο τους διστάζουν να ζητάνε από μένα. Ότι αν μαθαίνω ότι μπορώ να καταφέρω αυτό με συγκεκριμένους ανθρώπους στην ζωή μου, γιατί μπορεί με τον έναν να μου παίρνει να παίζω το τρομοκράτη, με τον άλλο να μην μου παίρνει, να μην το δέχεται ο άλλος, να μην λειτουργεί, ότι παίζω το τρομοκράτη με όπον μπορώ. Τον παίζω με οτιδήποτε. Και έτσι επιτίθομαι και κάνω τον άλλον πέρα και ελπίζω να πάρω αυτό που θέλω. Μπορώ να ελέγχω τον άλλον, αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά. Παραδείγματος χάρη, πολλοί άνθρωποι παίζουν το τρομοκράτη με τα παιδιά τους μέχρι κάποια συγκεκριμένη ηλικία, και όταν το παιδί γίνεται έφηβος, αντιστρέφονται οι ρόλοι. Ο έφηβος γίνεται ο τρομοκράτης και οι γονείς οι τρομοκρατημένοι.
ότι μπορεί να ελέγχω κάποιον για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά χάνω την αγάπη, χάνω το σεβασμό, χάνω την συνεργασία του άλλου. Και οπωσδήποτε δεν είναι ένα πολύ ευχάριστο ρόλο, τουλάχιστον για τους άλλους ανθρώπους. Η ψυχολογία γύρω από το ρόλο αυτό είναι ότι όποιος φωνάζει έχει δίκιο και όποιος φωνάζει έχει δύναμη. Είναι τέτοιο προγραμματισμό υπάρχει. Όσο όταν κάποιος φωνάζει, ξυπνάει το παιδί μέσα μας και νιώθουμε φόβο, παρόλο που έχω δει περιπτώσεις που ένας άντρας 2 μέτρα να φοβάται μια γυναίκα τόσο δά όταν φωνάζει. Γιατί ξυπνάνε οι προγραμματισμοί από τα παιδικά χρόνια ότι φταίω εγώ όταν φωνάζουν ή κινδυνεύω όταν φωνάζουν. Δεν εξετάζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή μικρό σώμα να τον κάνει καμία βλάβη. Δηλαδή είναι μια ψυχολογία που έχουμε όταν κάποιος υψώνει την φωνή και φωνάζει. Ο δεύτερος ρόλος που παίζουμε είναι το θύμα. Ο τρομοκράτης ελέγχει τους άλλους μέσα από το φόβο. Το θύμα ελέγχει τους άλλους μέσα από την ενοχή. Παίζω το θύμα και κάνω εσάς να πιστεύετε ότι φταίτε εσείς που δεν είμαι καλά. Προσπαθώ να βρίσκω ανθρώπους που νιώθουν υπεύθυνοι και έτσι να νιώθουν υπεύθυνοι για δική μου πραγματικότητα και ρίχνω την ευθύνη για την πραγματικότητά μου απάνω τους. Με αυτόν τον τρόπο τους ελέγχω, τους αναγκάζω να κάνουν πράγματα για μένα για να είμαι ευχαριστημένος ή να μην κλαίω ή να μην στενοχωρηθώ ή τους αποτρέπω να ζητάνε κάτι από μένα γιατί πάλι θα παίξω το θύμα. Παίζοντας το θύμα όμως υπάρχει ένα δεύτερο κέρδος και αυτό είναι ότι υπάρχει η ψυχολογία ότι όσο είμαι εγώ το θύμα είμαι αδικημένος που σημαίνει ότι οι άλλοι είναι άδικοι που σημαίνει ότι εγώ είμαι ο καλός και οι άλλοι είναι οι κακοί. Ότι οι άνθρωποι παίρνουν την αξία τους μέσα από το θύμα. Είναι το πιο δημοφιλής ρόλο. Όλοι κάπου το παίζουμε σε κάποιο βαθμό, όλοι νιώθουμε θύματα και παίρνουμε και την αξία μας μέσα από το ρόλο του θύματος. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι πολύ βαριά στο ρόλο, χαρακτηρίζει όλη την προσωπικότητά του, όλη την ημέρα είναι με γκρίνια και παράπονο και στενοχώρια και φταίνε οι άλλοι που δεν είναι καλά. Άλλοι άνθρωποι που το παίζουν πολύ λιγότερο. Συζητάμε αυτό το θέμα για 2 λόγους. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους, τους ανθρώπους που παίζουν αυτούς τους ρόλους με 2 χαρακτηριστικά. Με αγάπη, αλλά σταθερότητα. Δηλαδή, να μην πάβουμε να τους αγαπάμε, αλλά να μην ελεγχόμαστε από αυτούς όταν παίζουν αυτούς τους ρόλους. Εννοείται ότι όταν κάποιος παίζει το τρομοκράτη, το μάθημα είναι να μην φοβάμαι. Και όταν κάποιος παίζει το θύμα, να μην τσιμπάω και να νομίζω ότι εγώ φταίω για δική του δυστυχία. Να θυμάμαι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ο αποκλειστικός δημιουργός της πραγματικότητάς του. Από την άλλη πλευρά, να θυμάμαι τις ίδιες αλήθειες, να μην παίζω εγώ τον τρομοκράτη, και να μην παίζω εγώ το θύμα. Όλα αυτά βέβαια θα συζητήσουμε με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια όταν προς το τέλος του πρώτου χρόνου και του δεύτερου χρόνου συζητάμε πιο αποτελεσματική επικοινωνία. Σήμερα είναι απλώς μια εισαγωγή στο θέμα γιατί θα αξιοποιήσουμε αυτούς τους όρους στο σεμινάριο. Επίσης το θύμα έχει μια αντιστροφή το να νιώθει καλά. Δηλαδή θέλει άλλοθι να είναι δυστυχισμένος και κάνει ό,τι μπορεί να μένει δυστυχισμένος. Έχει αποστροφή προς την ευτυχία. Το έχει βρει με την δυστυχία. Και είναι ευτυχισμένος που είναι δυστυχισμένος. Δηλαδή ένας ρόλος που παγιδεύει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο τρίτος ρόλος, ο ρόλος του απόμακρος, όπου ο άνθρωπος αποφεύγει την ειλικρινή συναισθηματική συναλλαγή με τους ανθρώπους γύρω του
δεν λέει πολλά, δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, δεν μοιράζεται με τους άλλους τις ανάγκες του, τις σκέψεις ή τα συναισθήματα. Αυτό έχει δύο κέρδη. Το ένα είναι ότι δεν πληγώνεται τόσο εύκολο, δηλαδή κάπου απομακρύνεται και από δικό του συναισθηματικό κόσμο, είναι κλειστό όχι μόνο προς το συναισθηματικό κόσμο του άλλου, αλλά και προς το συναισθηματικό κόσμο του ιδίου, και έτσι είναι μια δίθεν προστασία, βέβαια δεν ξεπερνάει τίποτα, απλώς είναι ολοχωμένο μέσα εκεί. Αλλά δεύτερο, αναγκάζει τον άλλο να αναζητάει την προσοχή του, και εννοείται ότι όποιος αναζητείται από κάποιον παίρνει αξία. Και είναι ένας τρόπος να ελέγχω τον άλλο. Δηλαδή, αν προσθέτω στον απόμακρη μου στάση μούτρα και ο άλλος νομίζει ότι μήπως έχει κάνει κάτι και φταίει που δεν το μιλάμε ή δεν εκφραζόμαστε ή δεν του έχουμε εμπιστοσύνη, και έτσι κάνει προσπάθειες να τον προσέχουμε και μπορούμε να τον ελέγξουμε μέσα από αυτό, παίζοντας τον απόμακρο, αλλά και παίρνουμε αξία επειδή μας θέλει. Θα κακοφαίνεται πιθανόν σε μερικούς απόμακρους, γιατί υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Υπάρχει ένας τύπος απόμακρος που όντως δεν θέλει επαφή, είναι φοβισμένος πάρα πολύ. Ή πληγωμένος ή φοβισμένος και δεν θέλει ούτε να τον αναζητάνε. Έχει κλειστεί. Και υπάρχει το άλλο είδος που παίζει τον απόμακρο, αλλά θέλει να τον αναζητάνε. Και αν ξαφνικά ο άλλος ζει την ζωή του ευτυχισμένο και έχει πολλές δραστηριότητες και έχει μια πληρότητα και δεν ζητάει καθόλου την προσοχή του, θα το κακοφαίνεται. Οπότε υπάρχουν δύο είδη εδώ και θέλει μια προσοχή πιο από τα δύο ένα. Ο τέταρτος ρόλος είναι ο ανακριτής. Είπαμε ότι ο απόμακρος ελέγχει τους άλλους μέσα από την ανάγκη των άλλων για την προσοχή του. Ο τρομοκράτης ελέγχει τους άλλους με το φόβο, το θύμα με την ενοχή ή την αίσθηση της ευθύνης που έχουν οι άλλοι. Ο απόμακρος ανάγκη του άλλου να ξέρει τι νιώθουμε και σκεφτόμαστε. Ο ανακριτής ελέγχει τους ανθρώπους γύρω του μέσα από την δημιουργία της αμφισβήτησης για την αξία του και για αυτό που κάνουν. Το κάνει με ερωτήσεις, με συμβουλές και με κριτική. Έχει τρία όπλα ο ανακριτής: την κριτική, την ανάκριση, οι ερωτήσεις και οι συμβουλές. Γιατί δεν το κάνεις έτσι, κάνει το αλλιώς. Και κάνει τον άλλον να είναι σε μια θέση που χρειάζεται να απαντάει, να δικαιολογήσει, να αποδείξει. Που οπωσδήποτε χάνει ενέργεια και ο ανακριτής παίρνει ενέργεια, παίρνει αξία, ελέγχει τον άλλον, κάνει τον άλλον να κάνει αυτό που θέλει. Και μερικοί ανακριτές είναι πολύ καλοί, γιατί ο άλλος κουράζεται να προσπαθεί και κάνει ό,τι θέλει ο ανακριτής. Παρατεί τα όπλα και λέει εντάξει, ό,τι θέλει, αρκεί να μην μπαίνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τότε μπορούμε να απελευθερωθούμε από την δύναμη που έχει ο ανακριτής πάνω μας, με το να μην χρειαζόμαστε την έγκρισή του. Κάνε μια κριτική, πολύ ωραία, εσύ πιστεύεις αυτό, πολύ καλό να ακολουθείς αυτό. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο, θα κάνω το άλλο. Χωρίς να χρειάζομαι την έγκριση. Ότι απελευθερώνομαι από την δύναμη του τρομοκράτη με το να μην φοβάμαι, από την δύναμη του θύματος με το να μην νιώθω απεύθυνο για την προγραμματικότητά του, από την δύναμη του απόμακρου με το να μην χρειάζομαι την προσοχή του ή το άνοιγμά του, και από την δύναμη του ανακριτή με το να μην χρειάζομαι την έγκριση ή την συμφωνία του. Υπάρχει ένας πέμπτος ρόλος και θα το ονομάζουμε ο ρόλος του ανήλικα. Ο ρόλος χωρίς ρόλους. Ο άνθρωπος που έχει μάθει να εκφράσει τις ανάγκες του ξεκάθαρα, που επικοινωνεί με σεβασμό προς τον εαυτό του και σεβασμό προς τους άλλους. Δεν παίζει παιχνίδια, απλώς εξηγεί τι χρειάζεται, γιατί το χρειάζεται, τι συναισθήματα έχει όταν δεν το παίρνει
Και υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη επικοινωνία χωρίς παιχνίδι, χωρίς να κριτικάρει, χωρίς να απορρίψει, χωρίς να απειλήσει, χωρίς να κλαίγεται. Μια ξεκάθαρη, όρημη επικοινωνία μεταξύ ενηλίκων. Τώρα, θα ήθελα να μιλήσουμε για κάποιους τρόπους που μπορούμε, κάποιες αλήθειες που αν τις θυμόμαστε, μπορούμε να μείναμε στο ρόλο του ενήλικα. Και μπορούμε να μην τσιμπάμε και να μην παίξουμε τα παιχνίδια που παίζουν οι άλλοι. Τώρα, εμείς μάλλον έχουμε ανεπτύξει συγκεκριμένους ρόλους που παίζουμε όταν ο άλλος παίζει το άλλο ρόλο. Δηλαδή, αν ο άλλος παίζει τον ανακρίτη αρκετή ώρα, πίθανον γινόμαστε τρομοκράτες ή γινόμαστε απόμακροι. Κόβουμε την επικοινωνία. Ή φωνάζουμε και τελειώνει η συζήτηση. Αν ο άλλος παίζει το θύμα, πίθανον να κάνουμε κάτι όμοιο. Δηλαδή, εμείς έχουμε μπει σε ρόλους σε σχέση με τους ρόλους του άλλου και οι άλλοι συμπεριφέρονται σε εμάς σύμφωνα με τους ρόλους που παίζουμε. Αν παίζουμε συνέχεια το θύμα, μπορεί να παίξει ο θήτης ο άλλος. Αν παίζουμε τον ανακριτή συνέχεια, μπορεί να γίνει τρομοκράτης απέναντί μας. Θέλουμε να κοιτάξουμε τι κάνω εγώ, τι ρόλους παίζω εγώ, που ερεθίζει τους ανθρώπους γύρω μου να μου συμπεριφέρονται έτσι και με ποιο τρόπο μπορώ να αντιδράω διαφορετικά προς τους ανθρώπους όταν συμπεριφέρονται με τους τρόπους αυτούς. Θα μιλήσουμε για πεπαιθήσεις. Από την άλλη εβδομάδα θα συζητήσουμε με πιο πολύ λεπτομέρεια τι σημαίνει μια πεποίθηση και πώς λειτουργεί μια πεποίθηση στην ζωή μας. Βασικά όλη η πραγματικότητά μας δημιουργείται από τις πεποίθησεις μας. Οι πεποίθησεις δημιουργούν τα συναισθήματα και τα συναισθήματα δημιουργούν τις αντιδράσεις και ελέγχουν την ζωή μας. Τώρα το ερώτημα είναι τι μπορώ να θυμηθώ. Ποιες πεπιθήσεις μπορώ να δυναμώσω, να σκεφτώ όταν είμαι αντιμέτωπος με έναν τρομοκράτη. Όλα αυτά βέβαια θα δουλέψουμε με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια στην συγκινησιακή αρμονία που αρχίζει από την άλλη εβδομάδα. Πρώτον, ότι είμαι ασφαλής. Πιθανόν ένα μεγάλο μέρος του φόβου μου που βιώνω αντιμετωπίζοντας τον τρομοκράτη είναι επειδή είμαι ακόμα ταυτισμένος με τα παιδικά μου χρόνια όταν ίσως όντως βίωσε κίνδυνο. Αλλά δεν κινδυνεύω τώρα όπως κινδύνευε ή νόμιζε ότι κινδύνευε τότε. Τότε η πρώτη σκέψη είναι ότι είμαι ασφαλής. Δεν κινδυνεύω επειδή ο άλλος φωνάζει. Τώρα, αν ο άλλος είναι πάρα πολύ βίος και χτυπάει και όλα αυτά, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι σπάνια περίπτωση αυτή που θέλει μια άλλη διαδικασία. Επίσης υπάρχει μια άλλη πεποίθηση που θα συζητήσουμε αρκετά συχνά στο σεμινάριο και αυτό είναι ότι η ζωή δεν είναι τυχαία και δίνει στον κάθε έναν συγκεκριμένα ερεθίσματα και αυτά τα ερεθίσματα ευνοούν την εξέλιξή του, την μάθησή του. Τώρα αυτό μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να πιστεύω ότι εγώ με ευνοεί αυτή τη στιγμή να έχω ένα τρομοκράτη απέναντί μου, αλλά μπορεί σαν ψυχή στην εξέλιξη ακριβώς αυτό να χρειάζομαι ή να δω κάτι στο δικό μου χαρακτήρα που ερεθίζει τον άνθρωπο αυτό και να απελευθερωθώ από αυτό ή να απελευθερωθώ από το φόβο και να νιώθω ασφάλεια ακόμα στο πρόσωπο της επιθετικότητας. Γιατί μπορεί να έχω να μάθω αυτό σαν ψυχή στην εξέλιξη. Τώρα αυτό είναι ίσως μια ιδέα που δεν είστε σίγουροι ακόμα αν αληθεύει ή όχι. Για μένα είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά όπως είπαμε στην αρχή, η αρμονική ζωή δεν έχει δόγμα, δεν υπάρχει κάτι που λέω που πρέπει να πιστεύετε. Απλώς τα λέω εγώ επειδή τα πιστεύω μετά από πολλά χρόνια ψαξίματος. Εσείς όμως θα μένετε με τις επιφυλάξεις σας, θα σκεφτείτε και θα βγάλετε δικά σας συμπεράσματα καθώς προχωράτε. Μια άλλη αλήθεια που είναι χρήσιμο να θυμηθούμε αντιμετωπίζοντας ένα επιθετικό άνθρωπο είναι ότι είναι δυστυχισμένος. Φοβισμένος και δυστυχισμένος. Ο θυμός, μίσος, οργή και βία είναι αποτέλεσμα πρώτο του πόνου ή του φόβου, της σύγχυσης. Αυτός ο άνθρωπος υποφέρει.
και λέμε κάτι. Ότι την επόμενη φορά που κάποιος ορλιάζει και επιτίθεται και απειλεί, εσείς δεν θα ακούσετε αυτό που λέει, θα ακούσετε μόνο μία φράση. Κοιτάξτε πόσο δυστυχισμένος είμαι. Να κοιτάξετε πίσω από την επίθεση, την δυστυχία του ανθρώπου αυτό. Γιατί ξέρετε εσείς μόνοι σας ότι κάθε φορά που γίνεστε εσείς επιθετικοί, είστε δυστυχισμένοι. Γίνεστε επιθετικοί γιατί δεν αντέχετε άλλο κάτι. Υπάρχει κάποιος φόβος, κάποια αίσθηση αδικία, κάποιο πόνο, κάτι υπάρχει, κάποια ανοχή ίσως που μας οδηγεί σε αυτό. Τότε βοηθάει πάρα πολύ να μην εστιαστώ τόσο στην επίθεση, τόσο στο τι υπάρχει πίσω από την επίθεση. Και αυτό είναι η πόνος, η φόβος, η δυστυχία στον άνθρωπο αυτό. Είναι μια σημαντική αλήθεια. Και ότι πίσω από κάθε επιθετικό άνθρωπο υπάρχει ένα πληγωμένο, φοβισμένο παιδί που κάποια στιγμή στην ζωή του πληγώθηκε και τώρα φοβάται πάρα πολύ και προσπαθεί να προστατεύει τον εαυτό του με την επίθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει. Χρειάζεται να βρούμε μια ισορροπημένη στάση δύναμης και αγάπης, όπου ξεκαθαρίζουμε ότι δεν δεχόμαστε αυτή την συμπεριφορά, ότι αξίζουμε μια σωστή, δίκαια συμπεριφορά με σεβασμό και αγάπη, αλλά χωρίς να μπαίνουμε εμείς στην επίθεση ή στην απόρριψη, να κατανοήσουμε ότι υποφέρει. Πώς να αντιμετωπίζουμε έναν ανακριτή? Το πρώτη αλήθεια που χρειάζεται να θυμηθούμε είναι ότι η αξία μας δεν έχει καμία σχέση με την γνώμη του ανακριτή. Είμαστε αυτό που είμαστε και δεν χρειάζεται να απαντήσουμε σε κανέναν άλλο άνθρωπο. Έχουμε να απαντήσουμε μόνο στην συνείδησή μας. Τελεία. Ο ανακριτής μας είναι δική μας συνείδηση. Είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, με την συνείδησή μας, μπορούμε να νιώθουμε και την αξία μας και την ασφάλεια μας χωρίς την έγκριση του άλλου. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει ο άλλος για να αξίζουμε. Και εμείς όμως να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Για να νιώθουμε εμείς ότι ο άλλος μπορεί να μας αγαπάει όταν δεν συμφωνεί μαζί μας, χρειάζεται εμείς να μπορούμε να τον αγαπάμε όταν δεν συμφωνεί μαζί μας. Ο φόβος μας ότι δεν θα μας αγαπάει ο άλλος αν δεν συμφωνεί και αν κάναμε κάτι που δεν εγκρίνει, έρχεται από δική μας ανικανότητα να αγαπάμε τον άλλον όταν δεν κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Όταν εγώ είμαι σε θέση να μπορώ να δεκτώ κάποιον και να τον αγαπάω, ακόμα όταν δεν συμφωνεί μαζί μου και δεν λειτουργεί όπως νομίζω εγώ, τότε μπορώ με αρκετή αυτοπεποίθηση να πιστεύω ότι αξίζω και την αγάπη του άλλου και το σεβασμό του άλλου όταν εγώ δεν αποφασίζω ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω όπως θέλει ο άλλος. Επίσης είναι χρήσιμο, όπως με τον τρομοκράτη, να καταλάβουμε τι υπάρχει πίσω από τον ανακριτή. Όπως ο τρομοκράτης λειτουργεί από φόβο και επιτίθεται, ο ανακριτής συνήθως λειτουργεί από αμφισβήτηση του αυτού του. Ο κάθε ρόλο χρησιμοποιεί αυτό που είναι η αδυναμία του. Επειδή ο ανακριτής αμφισβητεί τον ίδιο τον εαυτό του, προσπαθεί να σκορπίζει την αμφισβήτηση τους άλλους. Επειδή ο ανακριτής κρίνει τον εαυτό του πολύ αυστηρά και συνέχεια κοράζει τον εαυτό του με μια εσωτερική ανάκριση, κάνει το ίδιο στους άλλους. Το να καταλάβω ότι ο άνθρωπος αυτός που εγώ νιώθω ότι προσπαθεί να με κατεβάσει, να κατεβάσει την αξία μου με τον τρόπο που ανακρίνει, ουσιαστικά το κάνει επειδή ο ίδιος έχει αυτές τις φοβίες, η δική του αξία. Θα τον κατανοώ. Δεν είναι ανάγκη να τον πω, ξέρεις. Και να το ξεκαθαρίσω αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν κάναμε αυτό το μάθημα για να ρίξετε απόψη και να πείτε στους ανθρώπους τι ρόλο παίζω. Είσαι ανακριτής, είσαι τρομοκράτης.
και αυτά, ούτε να ψυχολογήσετε τους άλλους. Έρχεστε εδώ να μάθετε για τον εαυτό σας, όχι να χειρίζετε αυτό που μαθαίνετε να παίξετε παιχνίδια με τους άλλους. Μπορεί να εντοπίζετε ότι κάποιος παίζει κάποιο ρόλο και να τον χειρίζεστε πιο καλά, αλλά δεν είναι να πάτε και να τον κατεδικάσετε και να τον κρίνετε ότι παίζει αυτό το ρόλο ή παίζει το άλλο ρόλο. Ή ξέρω τι βρίσκεται πίσω από το πρόβλημά σου. Εντάξει. Δεν είναι αυτό ο σκοπός της αρμονικής ζωής. Ο σκοπός της αρμονικής ζωής είναι δική μας αυτοβελτίωση. Και όχι να αξιοποιήσουμε αυτά ενάντια στους άλλους. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση. Ίσως ο ανακριτής θέλει προσοχή. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν δεν έχουν αρκετή προσοχή θα πάρουν την προσοχή μέσα από το να δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση κάνοντας κριτική ή κάνοντας συμβουλές που δεν ζητήσαμε. Γενικά στην κοινωνία που ζούμε οι γυναίκες παίζουν πιο πολύ το ρόλο του θύματος και του ανακριτή και οι άντρες πιο πολύ το απόμακρο και το τρομοκράτη. Γενικότητες είναι αυτές, οπωσδήποτε υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά γενικά ο απόμακρος άντρας έλκει ανακριτή γυναίκα. Και η ανάκριση της γυναίκας κάνει τον άντρα να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο, με και να φοντώσει και να γίνει τρομοκράτης. Καταλαβαίνετε. Και έτσι αυτή η ρόλη, εμείς τρέφουμε, αν θέλετε, τις συμπεριφορές των άλλων με τους ρόλους που παίζουμε. Ότι μπορεί ένας ανακριτής να μην είναι ανακριτής επειδή μας απορρίπτει, απλώς θέλει επικοινωνία και βρίσκει αυτό το τρόπο επικοινωνίας. Αυτή το τρόπο να συνδέεται με τον άλλον. Επίσης, ο ανακριτής παίζει, έχει μεγάλη προσκόλληση συνήθως στην τελειότητα. Και μπορεί, αν εμείς έχουμε προσκόλληση στην τελειότητα ή το να μην κάνουμε λάθος, να έλκουμε αυτή την σύμπειρα φορά από άλλους ανθρώπους. Αν εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας και δεν δεχόμαστε το να κάνουμε λάθος, γιατί είναι φυσικό να κάνουμε λάθη η στιγμή που είμαστε σε μια εξέλιξη και δεν τα ξέρουμε όλα, που σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο, σίγουρα θα κάνουμε λάθη. Μπορεί να έλκομαι εμείς ανθρώπους να παίζουν αυτό το ρόλο επειδή κρίνουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και έχουμε εμείς προσκόλληση στο τέλειο αποτέλεσμα. Ότι μπορεί να χρειαστούμε εμείς να συμφιλειωθούμε με την ιδέα της μη τελειότητας ή να συμφιλειωθούμε με την ιδέα του λάθους. Τώρα, μη με παρεξηγήσετε, δεν λέω να μην κάνουμε τέλειες προσπάθειες, αλλά ακόμα τέλειες προσπάθειες σε ένα τέτοιο κόσμο που ζούμε δεν θα φέρουν πάντα τέλεια αποτελέσματα. Κάτι που θα περιλαμβάνω 100.000 φορές στο σεμινάριο είναι άλλο η προσπάθεια, άλλο το αποτέλεσμα. Εμείς θα κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια, αλλά δεν θα έχουμε πάντα το τέλειο αποτέλεσμα που αναζητούμε. Την άλλη συζήτηση. Τότε με τον ανακριτή ένα βασικό εργαλείο είναι να μπορούμε να νιώσουμε αγάπη για τον άνθρωπο αυτό και ακόμα όταν δεν συμφωνούμε. Πώς να αντιμετωπίζουμε το θύμα. Το κλειδί, το βασικότερο κλειδί για την αντιμετώπιση του θύματος είναι ότι κάθε ψυχή είναι υπεύθυνη για δική της πραγματικότητα. Ότι δεν μπορούμε εμείς να είμαστε υπεύθυνοι για την ευτυχία, την υγεία, την ικανοποίηση, την επιτυχία κανένα άλλο ανθρώπου. Και έτσι δεν φταίμε εμείς όταν το θύμα δεν νιώθει καλά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και όσο θέλουμε, αλλά είναι η ευθύνη του άλλου η πραγματικότητα που δημιουργεί. Να μην μπαίνουμε σε αυτό το ρόλο, όπως να μην μπαίνουμε στο ρόλο του να δώσουμε εμείς την ευθύνη για δική μας πραγματικότητα στους άλλους. Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους άλλους, οι άλλοι μπορούν να μας βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι, γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα του άλλου. Το ξέρω αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί το μελετάω 35 χρόνια.
πώς να δημιουργήσω ευτυχία στον άνθρωπο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να δημιουργήσω ευτυχία ή ασφάλεια στο μυαλό ενός άλλου άνθρωπου. Μπορώ να τον βοηθήσω, να τον συμπεριστέκομαι, να τον δώσω γνώσεις, αλλά μόνο ο ίδιος μπορεί να κάνει αυτό. Ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την υγεία ή την ευτυχία του άλλου όπως ο άλλος δεν μπορεί να δημιουργήσει δική μας. Να θυμόμαστε επίσης ότι η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο είναι να τον βοηθήσουμε να λύσει δικά του προβλήματα. Κάθε φορά που λύνουμε το πρόβλημα του άλλου, τον αποδυναμώνουμε. Δίνουμε το μήνυμα άλλη μια φορά με την πράξη μας ότι εσύ δεν μπορείς και εγώ μπορώ. Και είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να σταθούμε μαζί με τον άλλον με ερωτήσεις, με βοήθεια, με ενέργεια να συμμετέχει στην λύση του προβλήματός του παρά να το αναλάβουμε εμείς και να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τον άλλον. Ίσως χρειάζεται και με το θύμα να μάθουμε να πούμε όχι με αγάπη. Θα υπάρχουν φορές που ίσως το άνθρωπος στο ρόλο του θύματος θα μας ζητήσει να κάναμε πράγματα που δεν θέλουμε. Και μπαίνουμε εμείς μετά σε ένα παιχνίδι νιώθοντας εκμετάλλευση ότι ο άλλος μας ελέγχει και μας αναγκάζει να κάνουμε πράγματα για αυτόν, αλλά δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Γιατί δεν μας κράτησε ένα πιστόλι στο κεφάλι μας και είπε θα σου σκοτώσω αν δεν το κάνεις. Είναι δικοί μας οι προγραμματισμοί που δεν μας επιτρέπουν να πούμε πιο ειλικρινά, ξέρεις αγαπάω πάρα πολύ και θέλω να είσαι καλά, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος ή έχω άλλες ανάγκες και δεν μπορώ ή δεν θέλω να κάνω αυτό. Ότι μπορεί σε σχέση με το θύμα να χρειαστούμε να είμαστε πιο ειλικρινείς. Για να είμαστε πιο ειλικρινείς, θα χρειαστούμε να μπορούμε να αγαπήσουμε εμείς τον άλλον όταν λέει όχι. Αν εμείς δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άλλον όταν λέει όχι σε μια ανάγκη μας, τότε δεν θα περιμένουμε ότι ο άλλος θα μας αγαπήσει αν λέμε όχι. Όλα αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάνε από μας. Πώς να αντιμετωπίζουμε έναν απόμακρο? Πρώτο, να καταλάβουμε ότι, ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για το κλείσιμό του. Τώρα, μπορεί να έχουμε κάποιες συμπεριφορές που να οδηγεί τον άλλον να κλείσει περισσότερο και μπορούμε να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει κάτι που κάνω που σε κάνει να μην θέλεις να μιλήσεις μαζί μου, να μην θέλεις να μοιραστείς τα συναισθήματα, μήπως έχω κάνει κάτι που σε έχει στενοχωρήσει και θέλεις να μου το πεις, θα δώσουμε την ευκαιρία. Αλλά αν ο άλλος δεν μπορεί να ανοιχτεί, δεν είναι επειδή φταίμε εμείς, έχει κάποιο πρόβλημα, έχει κάποιο φόβο. Το πρώτο είναι να κατανοήσουμε το φόβο του τον ανοιχτεί, τον επικοινωνήσει, και να μην νιώθουμε απόρρεψη από την συμπεριφορά του. Να εξηγήσουμε την ανάγκη μας για πιο πολλή επικοινωνία, χωρίς να τον πιέζουμε. Είναι γενικά καλύτερο να δώσουμε χώρο στον απόμακρο να νιώθει ο ίδιος την ανάγκη της επαφής. Κάποια στιγμή θα το νιώσει. Όσο πιο πολύ πιέζουμε τον απόμακρο, τόσο περισσότερο κλείνεται. Όσο περισσότερο τον απορρίπτουμε και κάναμε κριτική επειδή είναι έτσι, τόσο περισσότερο κλείνεται. Χρειάζεται να έχει το περιθώριο να μπορεί να ανοίγεται και να επιθυμεί ο ίδιος μία επικοινωνία. Οι ίδιες αλήθειες θα βοηθήσουν εμάς να μην παίξουμε αυτούς τους ρόλους. Πώς να μην παίξουμε τον τρομοκράτη? Να έχουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας χωρίς να γινόμαστε επιθετικοί.
να έχουμε την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε με την ενήλικη επικοινωνία. Ότι δεν χρειάζεται να φωνάξω, να επιτίθεμαι, μπορώ απλώς να εξηγήσω στον άλλον τι χρειάζομαι και μπορούμε να κάνουμε διαπραγμάτευση. Δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψω τις ανάγκες μου, θα επικοινωνήσω τις ανάγκες μου. Αλλά δεν χρειάζομαι να μπω στην επίθεση, γιατί μπορώ να πάρω αυτό που θέλω. Δεν κινδυνεύω. Πώς να απελευθερωθώ από το ρόλο του θύματος, να συνειδητοποιήσω ότι είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πραγματικότητα. Και μόνο εγώ μπορώ να δημιουργήσω την ευτυχία μου, μόνο εγώ φταίω αν δεν είμαι καλά και μόνο εγώ μπορώ να δημιουργώ την ευτυχία και την κατάσταση που θέλω. Να πάω να περιμένω από άλλους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως χρειάζομαι εγώ να είμαι καλά. Να πάρω την ευθύνη για την πραγματικότητά μου. Και με όλους τους ρόλους υπάρχει ένα μεγάλο κλειδί, ένα πάρα πολύ σημαντικό κλειδί. Και αυτό είναι να μην κάνω στον άλλον αυτό που δεν θα ήθελα να κάνει σε μένα. Ότι αν είμαι τρομοκράτης, θα ήθελα να μου είναι άλλοι τρομοκράτες. Θα ήθελα ο άλλος να με απειλήσει, να φωνάζει, να με υποτιμήσει. Εσύ μη που δεν το θέλω, να μην το κάνω. Θα ήθελα ο άλλος να παίζει το θύμα και να ρίχνει πάντα την ευθύνη σε μένα που δεν νιώθει καλά. Δεν μου αρέσει, να μην το κάνω. Θα ήθελα ο άλλος να με κρίνει και να μου δώσει συμβουλές συνέχεια, να μου πει ότι κάνω λάθος και πρέπει να το κάνω αλλιώς. Δεν μου αρέσει, να μην το κάνω. Θα ήθελα ο άλλος να είναι απόμακρος και να μην μοιράζεται μαζί μου αυτά που νιώθει και σκέφτεται. Δεν μου αρέσει, να μην το κάνω. Καταλαβαίνετε. Είναι αντίδοτο για όλους τους ρόλους. Εφόσον δεν θα ήθελα ο άλλος να λειτουργεί έτσι απέναντί μου, τότε δεν θέλω να το κάνω εγώ. Τώρα, όλο αυτό βέβαια σημαίνει, όταν έχουμε συνηθίσει τόσο χρόνια, να λειτουργήσουμε αυτόν τον τρόπο, ότι στην αρχή θα νιώθουμε ευάλωτοι. Δηλαδή, τόσο χρόνια κρατάω δύο πιστόλια, την κριτική και την επίθεση, και τώρα μου παίρνετε πιστόλια. Τόσο χρόνια είχα ένα κέλαφο στη ριδί, το απόμακρο και το θύμα, και τώρα μου παίρνει το κέλαφος. Τι θα κάνω. Είναι πολύ φυσικό στην αρχή να είναι δύσκολο και σε όλη την πορεία, αν θέλετε, της αυτογνωσίας που θα κάνουμε, υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό νόμο. Να δεκτούμε τον εαυτό μας όπως είμαστε, καθώς μεταμορφώνουμε τον εαυτό μας. Όχι αυτοαπόρρευση. Θα αρχίσουμε με την αυτογνωσία να δούμε πολλά κομμάτια του εαυτού μας που δεν θα μας αρέσουν. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε την πάρα πολύ απλή λύση ότι φταίνει οι άλλοι και τέλος. Τώρα θα πάρουμε την ευθύνη για την πραγματικότητά μας και παίρνω την ευθύνη. Μπορεί να μην, δεν έχουμε πια αυτή την λύση, φταίνε οι άλλοι. Και θα πρέπει να πάρουμε κάποια ευθύνη. Να προσέξουμε στην διαφορά μεταξύ ευθύνη και φταίω. Έχουμε την ευθύνη για την πραγματικότητά μας, για αυτά που έλκουμε και για αυτά που νιώθουμε. Αλλά δεν φταίμε. Όπως δεν φταίνε και οι άλλοι. Υπάρχει ένα φυσικό μηχανισμό. Θέλω να φταίνε οι άλλοι, γιατί αν δεν φταίνε οι άλλοι, φταίω εγώ. Άρα, καλύτερα να συνεχίσω να πιστεύω ότι φταίνε οι άλλοι. Η αλήθεια δεν φταίει κανένας. Είμαστε όλοι σε μία πορεία εξέλιξης. Έχουμε την κατάσταση που χρειαζόμαστε, τα ερεθίσματα που χρειαζόμαστε. Σαν ψυχές στην εξέλιξη, αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορούν οι άλλοι να δημιουργήσουν σαν στάδιο της εξέλιξης. Το ότι δεν υπάρχει φταίξιμο. Απλώς να απελευθερωθώ πια από την ανάγκη να ρίξω την ευθύνη στους άλλους, να δω πώς δημιουργώ την πραγματικότητά μου, χωρίς να απορρίπτω τον εαυτό μου, και να δω πώς μπορώ να δημιουργήσω μια καλύτερη πραγματικότητα. Τώρα, θα ήθελα να κοιτάξετε στην σελίδα 106, για να καταλάβετε λίγο καλύτερα τι εννοούμε με... Είναι οι πρώτες τελευταίες σελίδες, είναι οι πρώτες τελευταίες σελίδες του
τετράδιο εργασίας. Να πω επίσης, πριν κοιτάξουμε το τετράδιο εργασίας, ότι το σημερινό μάθημα είναι το κεφάλαιο 2, τμήμα κεφάλαιο 2, σελίδες 24 ως και 39. 24 ως 39 είναι το σημερινό μάθημα για τους ρόλους που παίζουμε. Και επίσης κεφάλαιο 6 από το βιβλίο «Σχέσεις συνετής αγάπης», που έχει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Κεφάλαιο 6 από το βιβλίο αυτό, όχι συγγνώμη, κεφάλαιο 7, αρχίζοντας στην σελίδα 107, είναι κεφάλαιο για τους ρόλους που παίζουμε στη σχέση συνετής αγάπης. Τώρα, στο τετράδιο εργασίες, βλέπετε εδώ ένα πίνακα. Η μάχη για ανάγκες, εκφράζοντας τις ανάγκες μας, εσύ μηνύματα και εγώ μηνύματα. Μπορούμε να εκφράσουμε τις ανάγκες μας σαν παράπονα, κατηγορίες ή απλώς σαν ανάγκες, χωρίς να κατηγορήσουμε, να κριτικάρουμε ή να απειλήσουμε τους άλλους επειδή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Πιο κάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα πώς η ίδια ανάγκη μπορεί να εκφραστεί σαν παράπονο από το ρόλο του θύματος, σαν κριτική από το ρόλο του ανακριτή και σαν απλή ανάγκη με μία εξήγηση γιατί η ανάγκη αυτή είναι σημαντική για μας. Κάποια παραδείγματα. Το θύμα. Συμφωνείς να κάνεις κάτι και μετά δεν το κάνεις. Κριτής. Είσαι ανεύθυνος και ανώριμος. Έτσι εκφράζει το ανακριτής. Το εγώ μήνυμα. Χρειάζομαι να τηρείς τις συμφωνίες μας επειδή αλλιώς δημιουργούνται πρακτικά προβλήματα όπως χάνω χρόνο, χάνω ενέργεια, χαλάει το φαγητό, χαλάει κάτι. Και νιώθω αδικία και πίκρα και κάποιες φορές τιμώ. Δεν έχουμε καταπιέσει τίποτα με το εγώ μήνυμα, θα το μάθετε αυτό προς το τέλος του χρόνου. Εκφράζουμε και είμαι θυμωμένος, άλλο να πω είμαι θυμωμένος και να τον βρίζω και να τον επιτίθουμε. Καταλαβαίνετε, δεν καταπιέζουμε συναισθήματα, εξηγούμε τι συμβαίνει. Άλλο παράδειγμα, το γάμα. Δεν με προσέχεις όταν σου μιλάω. Από τον ανακριτή. Είσαι ανέστητος, αδιάφορος και εγωιστής. Το εγώ μήνυμα από το ρόλο του ενήλικα. Χρειάζομαι να με προσέχεις όταν σου μιλάω, αλλιώς νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεσαι για μένα και ότι δεν θα μπορούμε να λύσουμε προβλήματά μας. Νιώθω απόρριψη και αδικία. Διεξηγώ στον άλλον. Τι χρειάζομαι, γιατί το χρειάζομαι πρακτικά, τι συμβαίνει αν δεν το έχω. Και τρίτο, τι συναισθήματα έχω. Τρία πράγματα. Τι χρειάζομαι, γιατί πρακτικά το χρειάζομαι και τι συναισθήματα δημιουργούνται μέσα μου όταν δεν το παίρνω. Δέλτα. Δεν μοιράζεσαι μαζί μου αυτά που νιώθεις και σκέφτεσαι. Από τον ανακριτή. Είσαι εγωιστής, αδιάφορος και κλειστός. Το εγώ μήνυμα. Χρειάζομαι να ξέρω τι νιώθεις και σκέφτεσαι, ώστε να νιώθω ότι είμαστε μαζί, ότι με εμπιστεύεσαι και με σέβεσαι. Αλλιώς νιώθω μοναξιά και ίσως έχω κάνει κάτι και δεν μου μιλάς. Άλλο. Δεν φροντίζεις την υγεία σου και τι θα απογίνω εγώ. Είσαι ανεύθυνος, τεμπέλης και ανώριμος. Χρειάζομαι να φροντίζεις την υγεία σου επειδή σε αγαπάω και σε χρειάζομαι για να νιώθω ασφάλεια. Θα ήταν δύσκολο για μένα αν αρρωστήσεις και αφόρετο αν πεθαίνεις. Δεν μαζεύεις τα πράγματά σου και δεν βοηθάς την καθαριότητα. Είσαι εγωιστής, ένας βρώμικος λέτσος. Εγώ μήνυμα. Χρειάζομαι την βοήθειά σου στην τάξη και καθαριότητα επειδή δεν μπορώ να χαλαρώσω αν δεν είναι όλα καθαρά και τακτοποιημένα.
όταν δεν με βοηθάς, σκέφτομαι ότι δεν θεωρείς τις ανάγκες μου σημαντικές και νιώθω απόρρεψη, αδικία, πίκρα και θυμό. Τώρα, επειδή κάναμε ένα εγώ μήνυμα, δεν σημαίνει ότι απαραίτητο ο άλλος πρέπει να κάνει αυτό που θέλουμε. Ο άλλος μπορεί να πει, καταλαβαίνω απόλυτα, σε αγαπάω, σε συμπανώ, αλλά δεν έχουμε την ίδια ανάγκη. Εγώ μπορώ να χαλαρώσω όταν είναι έτσι. Και νιώθω καταπίεση, πρέπει να ασχοληθώ με δική σου ανάγκη. Τότε ποιος έχει δίκιο? Οι γυναίκες θα πούνε το ένα, οι άντρες θα πούνε το άλλο. Το θέμα είναι, δεν υπάρχει δίκιο. Πρέπει να βρεθεί μία λύση, μία συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων αυτών. Ζήτα, παίρνεις αποφάσεις που αφορούν εμένα χωρίς να με συμβουλεύεσαι. Κριτική, ποιος είσαι, ο Θεός? Είσαι εγωιστής και απαράδεκτος. Εγώ μήνυμα, έχω ανάγκη να με ρωτάς πριν παίρνεις αποφάσεις που αφορούν εμένα. Αλλιώς πιστεύω ότι δεν θεωρείς ότι η γνώμη μου έχει αξία και νιώθω απόρριψη, μοναξιά, αδικία και θυμό. Καταλαβαίνετε την διαφορά. Ο ένας κλαίγεται, ο άλλος κριτικάρει και όλος λέει ξεκάθαρα, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό. Δεν είναι η τροπή που το χρειάζομαι. Τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα η αποτελεσματική επικοινωνία και θα συζητήσουμε με πολύ λεπτομέρεια προς το τέλος του χρόνου. Τώρα απλώς σας δίνουμε κάποιες ενδείξεις πώς γίνεται. Δεν είσαι τρυφερός μαζί μου. Κριτική, είσαι σαν πέτρα χωρίς καρδιά, είσαι ανέστητος και εγωκεντρικός. Έχω ανάγκη για περισσότερη τρυφερότητα από σένα για να νιώθω ότι με αγαπάς και ενδιαφέρεσαι για μένα ακόμα. Αλλιώς νιώθω απόρρεψη, πλήγωμα και μοναξιά. Για το σεξ. Δεν έχουμε σεξ όσο θα ήθελα. Κριτική. Σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, όχι οι δικές μου ανάγκες. Δεν με αγαπάς. Εγώ μήνυμα. Χρειάζομαι πιο συχνή σεξουαλική επαφή για να νιώθω ότι με αγαπάς και με θέλεις. Αλλιώς νιώθω απόρρεψη, μοναξιά και πίκρα. Επίσης, η ερωτική μου ενέργεια με ενοχλεί και νιώθω στέρεση. Ιώτα. Υψώνεις την φωνή σου, με απειλείς και με μειώνεις. Κριτική. Πρέπει να έχεις ανασφάλεια να συμπεριφέρεσαι τόσο βάρβαρα. Εγώ μήνυμα. Χρειάζομαι να μου μιλάς με σεβασμό και ήπιους τόνους. Αλλιώς φοβάμαι, μπλοκάρομαι, νιώθω αδικία, πίκρα και θυμό. Γυρίστε την σελίδα. Θα διαβάσουμε μερικά ακόμα. Όλο κοιτάς άλλες γυναίκες ή άλλους άντρες ανάλογα με την περίπτωση. Είσαι γαϊδούρη, ανήθικος και απαράδεκτος. Εγώ μήνυμα. Νιώθω φόβο όταν σκέφτομαι ότι μπορεί να ενδιαφέρεσαι η άλλη γυναίκα ή το αντίθετο άντρα. Χρειάζομαι να μην κοιτάς άλλες γυναίκες ή άντρες για να νιώθω ασφάλεια σε αυτή την σχέση. Πώς εξηγούμε τι χρειαζόμαστε. Okay. Μπορείτε να διαβάσετε τα απόλοιπα μόνοι σας, να μελετήσετε αυτό. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, υπάρχουν και στο βιβλίο «Οι σχέσεις συνειδητής αγάπης». Αυτό που θα ήθελα να κάναμε τώρα για 5 λεπτά πριν κάναμε τις ομάδες είναι να γυρίσετε στην επόμενη σελίδα, σελίδα 108. Σας είχα μιλήσει για κάποιες πεπιθήσεις που μπορείτε να θυμηθείτε όταν αντιμετωπίζετε τους διάφορους ρόλους και για κάποιες πεπιθήσεις που μπορείτε να θυμηθείτε για να μην μπείτε εσείς στους ρόλους. Θα ήθελα να γράψετε εδώ στην σελίδα 108 από πάνω αυτά που θέλετε να θυμηθείτε όταν είστε αντιμέτωποι με έναν τρομοκράτη, ένα ανακριτή, ένα θύμα και ένα απόμακρο. Και από κάτω αυτό που θα θέλετε να θυμηθείτε για να μην μπείτε στο ρόλο του τρομοκράτη, ανακριτή, θύματος ή απόμακρο. Και σήμερα στις ομάδες θα συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή στις ομάδες θα συζητήσετε τους ρόλους που έχετε να αντιμετωπίζετε πιο συχνά, σύντροφο, γονείς, παιδιά, εργοδότης, συνεργάτες, και τι συνήθως συμβαίνει και πώς θέλετε αυτή την εβδομάδα, τι θέλετε να θυμηθείτε αυτή την εβδομάδα όταν είστε αντιμέτωποι με τον άνθρωπο αυτό που συμπεριφέρεται έτσι, για να μπορείτε πρώτο
να μην χάσετε εσείς την ηρεμία και την αγάπη σας, αλλά δεύτερο, να μην τον αφήσετε να σας ελέγξει. Ένα συνδυασμό από δύναμη και αγάπη. Να την γράψετε τη σκέψη σας, τι θέλετε να θυμηθείτε όταν είστε σε αυτές τις θέσεις. Αντιμέτωποι με το τρομοκράτη, ανακριτή, θύμα και απόμακρο, και από πιο κάτω, τι θέλετε να θυμηθείτε να μην μπείτε σε αυτούς τους ρόλους. Ευχαριστώ. Στο τέλος.
Okay. Και μπορείτε να σκεφτείτε αυτό μέσα στην εβδομάδα με περισσότερη λεπτομέρεια. Τι θέλετε να θυμηθείτε όταν είστε αντιμέτωποι με αυτές τις συμπεριφορές για να διατηρήσετε την ηρεμία σας, τη συγκέντρωσή σας, χωρίς να γίνει αυτό που θέλει ο άλλος, εκτός αν θέλετε, αλλά χωρίς να μπαίνετε σε αυτά τα παιχνίδια. Πόσοι από εσάς, τώρα μπορούμε να κάνουμε τις ομάδες, αλλά πριν κάναμε